Αναλαμβάνει να μιλήσει ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο οποίος παίζει και εξαιρετικό πιάνο. Σήμερα δεν το έφερε μαζί του, αλλά θα είναι τόσο μουσικό. Θα έχει μουσική η ομιλία του. Ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, αλλά και της Διεθνούς Ενώσεως Ακινήτων, επί τετραετία, κύριε Παραδιά. Επί δεκαεξαετία. Αυτό να τον εξάγουμε στο εξωτερικό. Προς τον παρόν τον κρατάμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας πω δύο λόγια κοιτάζοντας τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Κάθε ενεργός πολίτης σε αυτή τη χώρα, διαγράφοντας τον κύκλο της ζωής του, ξεκινάει να αμορφωθεί, εργάζεται, αγωνίζεται σε όλη του τη ζωή και κάποια στιγμή, φτάνοντας στην εποχή της συνταξιοδότησης, άθελά του κάνει τον απολογισμό του. Κάνει ταμείο, όπως λέμε, στην καθαρέβουσα. Και ποιος είναι ο συνήθις απολογισμός, το συνήθις ταμείο που κάνει ένας Έλληνας σήμερα? Τι οικογένεια έφτιαξε, πόσα παιδιά, πόσα εγγόνια, τι σύνταξη έβγαλε, θα βγάλει και τι περιουσία έκανε στη ζωή του. Και συνήθως αναφερόμαστε σε ακίνητα. Είναι δε και το χρονικό σημείο εκείνο που πολλοί έρχονται και γράφονται στην πενιδά. Έτσι, γιατί τότε συνειδητοποιούν πόσο σημασία έχει αυτό το πράγμα. Γιατί κατά τη διάρκεια της ζωής τους είναι απασχολημένοι στο να συνδικαλίζονται εκεί που είναι η δουλειά τους, αλλά ξεχνούν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη. Και τη θυμόνται όταν είναι πάρα πολύ αργά. Σήμερα λοιπόν το ταμείο που κάνει ο κάθε ένας είναι μείον. Γιατί? Γιατί η σύνταξη θα έχει πολύ σύντομα το χαρακτήρα φιλοδορήματος. Για να μην μιλήσουμε για την περίθαλψη και την ποιότητά της. Γιατί η ακίνητη περιουσία του από αγαθό και από δικαίωμα έχει μεταβληθεί σε βάρος και γιατί καθόλου σπάνια χάνει τα παιδιά του ή τουλάχιστον τα καλύτερα από αυτά στην ξενιτιά, στο εξωτερικό. Το δυσάρεστο και αντικοινωνικό μήνυμα που εισπράττει σήμερα η κοινωνία σε ό,τι αφορά την περιουσία και σε ό,τι αφορά τη φορολογία της είναι ότι όσοι ξόδεψαν τα χρήματά τους περνώντας καλά στη ζωή τους, διασκεδάζοντας και μη αποταμιεύοντας, αποδεικνύεται ότι είχαν κάνει πιο σοφές επιλογές στη ζωή τους από αυτούς που αποταμίευαν. Γιατί σήμερα κανείς δεν ζητάει φόρους από εκείνους που τα σκορπούσαν. Νομοτελειακά τα ζητάει από εκείνους που αποταμίευαν. Και αυτοί είναι τα θύματα της σημερινής φορολογικής καταλύστευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την φορολογική εξόντωση της κατηγορίας εκείνων που θα τους αποκαλούσαμε νοικοκυρέους, τη γενικευμένη φτωχοποίηση και την ισοπαίδωση των πάντων προς τα κάτω. Η περιουσία, η ιδιωτική ακίνητη περιουσία, εκείνο το κομμάτι της οικονομίας για το οποίο ο νεοέλληνας στερήθηκε και στέρισε από τα παιδιά του πάρα πολλά πράγματα. Εργάστηκε, ξενιτεύτηκε, θαλασσοπνίγηκε, μεταβλήθηκε σε ένα πραγματικό βάρος. Αυτό έχει γίνει δυστυχώς αντιληπτό και από την νεότερη γενιά. Και αυτό βλέπουμε να ανθεί και το κίνημα εκείνο που εμείς το ονομάσαμε το κίνημα του «Δεν κληρονομώ». Η άρνηση της νέας γενιάς να πάρει επάνω της την περιουσία με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, μια περιουσία που συνήθως έχει το χαρακτήρα μιας θηλιάς με μια πέτρα στην άκρη της δεμένη στο λαιμό της νεότερης γενιάς και όχι ενός δικαιώματος, ενός περιουσιακού στοιχείου που θα βοηθούσε τους νέους να κάνουν οικογένεια και να σταδιοδρομήσουν στη ζωή τους. Το κίνημα του «Δεν κληρονομώ» έχει σηματοδοτεί την διάλυση την κοινωνική αλλά και την οικιστική, γιατί όλο και περισσότερα ακίνητα μέσα στον αστικό και στον οικιστικό ιστό γενικότερα δεν θα έχουν κάποιον ο οποίος να είναι ιδιοκτήτης τους και δεν θα έχουν κάποιον που να τα φροντίζει. Αν δεν αλλάξει η πρακτική σε όλο αυτό το τομέα δεν μπορεί να ανθρωποδήσει ούτε η οικονομία η οποία συναρτάται από την οικοδομή, αλλά κυρίως από την ανακαίνιση των υπαρχόντων κτηριακών όγκων, γιατί η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από νέα κτίρια,
ούτε έχει αγοραστές για αυτά, ούτε έχει ενοικιαστές για αυτά, ούτε χρήστες. Όσο να ανακαινήσει τα υπάρχοντα. Εκεί το πεδίο της δόξης είναι λαμπρόν, αλλά δυστυχώς το κράτος όχι μόνο δεν κάνει το παραμικρό σε αυτό, αλλά φορτώνει συνεχώς καινούργια βάρη σε όποιον θέλει, σε όποιον θα ήθελε νόμιμα να ανακαινήσει την υπάρχουσα οικοδομή του. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να μπει ένα τέρμα στις υποσχέσεις των πολιτικών που πολλές φορές δίνονται γνώση τους ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με την πραγματική δυνατότητα της χώρας μας στην κατάσταση που είναι σήμερα. Τέρμα λοιπόν στα ψέματα των πολιτικών. Τέρμα στη φορολογική καταλήστευση των πολιτών ως τρόπο λειτουργίας του κράτους. Ζητάμε να δοθεί ανάσα και παράθυρο στην ανάπτυξη της οικονομίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας. Να δημιουργηθεί μια πολιτική που να ευνοεί τη δημιουργία όχι απλώς επιχειρήσεων, αλλά τη δημιουργία εργοδοτών. Ποτέ κανείς δεν έκατσε να σκεφτεί τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει σε μια οικονομία, ώστε να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να γίνουν, να μπορέσουν να γίνουν εργοδότες, να στήσουν επιχειρήσεις και να δώσουν δουλειά σε άλλους Έλληνες πολίτες. Δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Πρόεδρος, οι πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι πολλές μικρές πρωτοβουλίες είναι αυτές που θα φέρουν την ανάπτυξη. Και όχι τα μεγάλα projects που δήθεν με ένα μαγικό ραβδί θα μεταμορφώσουν ολόκληρη την οικονομία. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή και συγχαίρω τον κ. Μουλίνο, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν να είμαστε σήμερα μαζί. Θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να πω ότι αυτοί που ανησυχούν για αυτά που έρχονται στη χώρα μας δεν είναι ούτε αρκετοί. Και όσοι ανησυχούν δεν ανησυχούν αρκετά. Γιατί τα πράγματα που έχουν τεθεί εδώ είναι πολλά και πάρα πολύ σημαντικά. Ας ενισχύσουμε λοιπόν, ας ενώσουμε τις σκέψεις μας, ας ενώσουμε τις φωνές μας, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε δημόσιο λόγο και τις προσπάθειές μας. Πολλοί από εμάς μπορεί να μην προλάβουμε να δούμε τις καλύτερες μέρες. Το χρωστάμε όμως στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναδιά.